Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο των κομματριών της περιοχής μας και αντιπρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Σωτηροπούλου, διορθώστε με, την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σωτηροπούλου. Κυρία Σωτηροπούλου, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Τηλιγάδα. Είστε και αντιπρόεδρος, νομίζω, έτσι, στην Ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στην τοπική μάλιστα. Ομοσπονδία 13 σωματείων. Ωραία. Του νομού. Έχουμε λοιπόν μια περίοδο από τον Μάρτι πέρσι μέχρι και σήμερα που η αγορά τραβάει τα δικά της ζόρια και είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σήμερα έχουμε ανοίγουν τα μαγαζιά τα οποία εκπροσωπείτε εδώ στην πόλη και την περιοχή μας. Ποιες είναι οι σκέψεις σας και ποιες είναι οι προετοιμασίες που έχετε κάνει για να υποδεχτείτε σήμερα τον κόσμο? Λοιπόν, εμείς είμαστε ήδη ετοιμασμένοι, έχουμε ήδη συνηθίσει αυτή την κατάσταση. Τώρα πλέον για μας είναι μια ρουτίνα. Είμαστε έτοιμοι ήδη από την προηγούμενη φορά. Εξάλλου, από ό,τι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς, το χώρο των κομμωτηρίων και ειδικά επιχειρήσεις των κομμωτηρίων ήταν ένα επάγγελμα υγειονομικού ενδιαφέροντο που πάντα είχαν κάποια μέτρα. Απλώς αυτή τη στιγμή είμαστε πιο σχολαστικοί. Τα επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντο στηρούσαν κανόνες και πρωτόκολλα, αλλά τα πρωτόκολλα τα καινούργια είναι στις αποστάσεις που πρέπει να κρατάμε ανάλογα στις θέσεις εργασίας, καθώς να μην υπάρχουν περιοδικά στα τραπεζάκια, στο χώρο ως αναμονής, να μην εισέρχονται οι πελάτες με καφέδες. Αυτά είναι τα καινούργια. Όσο για τις απολυμάνσεις και τις αποστηρώσεις υπήρχαν, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η σκέψη μας είναι ότι πραγματικά υπήρχε ένας τζίρος χαμένος. Υπάρχουν η χρονική περίοδο που είμαστε στις γιορτές που δουλεύουν οι επιχειρήσεις των κομμωτηρίων. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί όταν δεν υπάρχουν κοινωνικές εκδηλώσεις δεν προσέρχεται και κόσμος στις επιχειρήσεις να κάνει το κάτι παραπάνω. Εξυπηρετούνται μόνο υπηρεσίες όπως το χρώμα και κουρέματα, ειδικά στα αντρικά τα οποία είναι κάθε μήνα. Εντάξει, στα γυναικεία που είναι πιο αργά, έχει πτώσει η υπηρεσία στις επιχειρήσεις των κομμωτηρίων και όπως γνωρίζετε και όλοι οι κλάδοι φωνάζουμε και γκρινιάζουμε, είναι ότι υπάρχει μία πτώση στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας. Πάντως, κυρία Σωτηροπούλου, τα κομμωτήρια γενικότερα σε αυτά τα lockdown όλα ήταν από τα πιο ευνοημένα καταστημάτων, της αγοράς δηλαδή, στο άνοιγμα τους. Νομίζω ίσως κάνετε ένα μικρό λάθος, κύριε Τηλιγάδα. Διορθώστε με, γι' αυτό είμαι εδώ. Νομίζω ότι ήταν τα πιο αδικημένα, πιστεύω. Θα σας πω ακριβώς. Πρώτον και κύριο, πιστεύουμε ότι ήταν ίσως άδικο το κλείσιμο, πιστεύουμε εμείς, διότι είμαστε ένας κλάδος η οποία, από ό,τι αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος, δεν υπήρξε κάποιο νόσημα από τον κορονοϊό να μεταδοθεί. Η πλειοψηφία των, μη σας πω στο 100% οι καταστηματάρχες, γιατί τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος όλης της Ελλάδος, τηρούν αυστηρά τα μέτρα και δεν είχαμε και κρούσματα. Δεν φάνηκε κάτι το οποίο να έχει μεταδοθεί από κομμωτήριο. Είναι αυστηρά τα μέτρα που τηρούμε και πέραν από αυτό μην ξεχνάτε ότι ένας λόγος που ανοίξαν τα κομμωτήρια και το είπαν και δημόσια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι αρμόδιοι υπουργοί ανοίξαν διότι η κομμωτική πλέον έχει μεταφερθεί στα σπίτια. Κάτι το οποίο το γνωρίζουν από χρόνια η πολιτεία, κάτι στο οποίο τους έχουμε στείλει επανειλημμένως υπομνήματα, κάτι που έχουμε κάνει με τους αρμόδιους πολλές φορές διαλόγους, αλλά στο κουφού την πόρτα όσο αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πέραν από αυτό, αν ρίξετε μια ματιά όπου υπάρχει κάτι ανοιχτό, είτε σούπερ μάρκετ είναι αυτό, είτε μια τράπεζα, παρατηρείτε το φαινόμενο. Η κοινωνία που είναι προς τα έξω να είναι καλοκτονισμένη. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσετε και εσείς, κυρία Τηλιγάδα, και κάθε ένας που έχει μια σχετική νοημοσύνη. Οπότε ήταν ένα κρυφό μυστικό, το οποίο όλοι το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Και το έχει διαπιστώσει και η κυβέρνηση. Εξάλλου θυμάστε στο προηγούμενο lockdown που ανοίξαμε πρώτοι, το είπε και ο κύριος Πέτσας. Ότι πρέπει να ανοίξουμε και τα νιχάδικα και τα κομμωτήρια γιατί υπάρχει η μαύρη αγορά. Τι μυστικό είναι. Άρα γιατί δεν είμαστε από τους ευνοημένους κλάδους. Γιατί όπως είπε και ένας συναδελφός μου λογικά, δεν ψήνει κάποιο σουφλάκια στο σπίτι του και να τα πουλήσει. Το κούρεμα όμως και τη βαφή την κάνουμε στο σπίτι. Νομίζω κύριε Τηλιγάδα και εσείς θα το γνωρίζετε. Αντιλαμβάνομαι και έχετε δίκιο σε αυτό το τομέα. Πραγματικά μέσα και στην... Και το οποίο σε αυτή τη φάση έπρεπε να έχει κάνει
ειδική νομοθετική ρύθμιση κυβέρνηση και έχουμε κάνει προτάσεις και σαν Ομοσπονδία, γιατί σας είπα ότι είμαι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, έχουμε κάνει προτάσεις πώς θα εκπαταχθεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά δεν εισακούστηκε καθόλου. Οπότε τώρα που ανοίξαν τα κομμωτήρια όλη τη Ελλάδο, οι εναπομείνοντες σε αυτήν την υπηρεσία, αυτοί θα προσέλθουν στις επιχειρήσεις μας, οι οποίες καλούνται να έχουν όλα τα φορολογικά βάρη που γνωρίζετε όλοι εσείς. Αντιλαμβάνομαι το κόστος όλης αυτής της επιβάρυνσης, την οποία υφίστανται τα κομμωτήρια από την λειτουργία μιας παραοικονομίας σε αυτόν τον τομέα, η οποία ουσιαστικά φοροδιαφεύγει, όπως είπατε και εσείς, και μένουν χρήματα, μένουν οι δουλειές, μένει μάλλον, μειώνεται ο τζίρος των νόμιμων κομμωτηριών που δουλούν με τις ενταγμένες με τις τελεγμένες νόρμες της πολιτείας. Αλλά να μετριάσω λίγο την πρώτη μου τοποθέτηση και να πω ότι με εξαίρεση αυτό τον τομέα πραγματικά υπάρχουν, η αγορά στην οποία εκπροσωπείται και ως αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας έχει τα δικά της ζόρια και είναι μάλιστα και πάρα πολλά, έτσι δεν είναι, κυρία Σωτηροπούλου? Ακριβώς, φυσικά και το αντιλαμβάνομαι, και ήδη και σήμερα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη, ένα διοικητικό συμβούλιο, γιατί η πλειοψηφία της αγοράς και από όλους τους θεσμούς που εκπροσωπώ παρακολουθούμε, ούτε από τις περιφέρειες, την περιφέρεια τουλάχιστον τη δικά μας, είναι ευνοημένη, μα δεν είναι και από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μου δεν έχουν μπει σε αυτό το καθεστώς των επιστρεπτέων προκαταβολών. Ούτε η περιφέρεια στα χρήματα που έδωσε, από ό,τι γνωρίζετε, σε αυτά που εκπροσωπώ τους κλάδους και σαν πρόεδρος και σαν αντιπρόεδρος αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία είναι αυτοαποσχολούμενη και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με τα κριτήρια που έχουν δοθεί βγαίνουν εκτός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές και έχουν βγει εκτός. Και δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Και αν δεν υπάρχει και αυτή η ρευστότητα, δεν υπάρχει ούτε στις δικές μας επιχειρήσεις μετά. Ποιος θα στις δικές μας επιχειρήσεις? Ωραία. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία σήμερα πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν να δεχθούν τις υπηρεσίες σας? Ναι, κύριε Τηλιγάδα, το κυριότερο είναι ότι πρέπει πρώτον και κύριο να κλείσουν το ραντεβού. Είτε τηλεφωνικά είτε με ιντερνετικά. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Μετά είναι ότι πρέπει να εισέρχονται στην επιχείρηση όλοι με τη μάσκα. Όπως θα τη φοράμε και εμείς και αυτοί που θα επισέλθουν με μάσκα. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια. Να έρχονται όπως πρέπει, όχι με καφέδες όπως είπαμε. Και από εκεί και πέρα, εφόσον κλειστεί το ραντεβού, όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Και δεν υπάρχει και χρόνος αναμονής, λένε. Δηλαδή δεν μπορεί να καθίσει κάποιος μέσα στο. Ναι. Όχι. Ναι. Φεύγει ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Αερίζουμε το χώρο, είναι σημαντικό αυτό για να μην υπάρχει φορτίο, όπως είπαμε, στις επιχειρήσεις και μέσα στους κλειστούς χώρους. Και μπαίνει ο αμέσως επόμενος. Μπορούμε φυσικά να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, έως 4 άτομα στα 100 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι ένα αρκετά καλό μέτρο. Ένα άτομο το κάθε 25 δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και λέει και μια, υπάρχει και ένα μέτρο που λέει λιγότερη χρήση του πιστολάκι, στο πιστολάκι. Ναι, εγώ να σας πω, κύριε Τηλιγάδα, από την συμπεριφορά των συναδέλφων μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Πάντα πληρούν και τώρα ακόμα περισσότερο πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και όλους τους κανόνες και όλα τα πρωτόκολλα. Από την πολιτεία δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δεν μας ακούει, οι οποίοι πιστεύουμε ότι πρέπει να μας ακούσει, γιατί είμαστε εδώ και γνωρίζουμε τα προβλήματα και μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας και πιστεύω των περισσότερων κλάδων. Γιατί οι άνθρωποι που είμαστε μέσα στην κοινωνία γνωρίζουμε πώς θα δοθούν οι λύσεις. Κάτι που δεν εισακούγεται. Ναι. Κυρία Σωτηροπούλου, πόσοι περίπου συνάδελφοί σας είναι στην περιοχή, που δραστηριοποιείται στην περιοχή? Είναι στην εύκολο. Περιοχή της Ατολοκαρνανίας το 2017, βάσει με τα στοιχεία του επιμελητηρίου, στην Ατολοκαρνανία είχαμε 247 κομμωτήρια, επιχειρήσεις κομμωτήριων, κουρία και κομμωτήρια. Στο Αγρίνιο οι εγγεγραμμένοι στο σωματείο μας είναι 60 και υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι. Είναι ένα σημαντικό αριθμό οικογενειών που στηρίζονται δηλαδή πάνω σε αυτή την. Φυσικά και υπάρχουν και εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι. Γιατί κάναμε το τελευταίο. Να φανταστείτε ότι σε όλη την Ελλάδα είναι 12.000 επιχειρήσεις, κομμωτήρια μαζί με τους αυτοαποσχολούμενους και έχουμε σύν 25.000 εργαζόμενους. Είναι ένας κλάδος σημαντικός. Και στην πόλη μας αρκετά σημαντικός. Θεωρείτε, κυρία Σωτηροπούλου, ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα βελτιωθούν, θα πάμε λίγο καλύτερα, ή έχετε προβληματισμό για την εξέλιξη των καταστάσεων και των γεγονότων?
θα σας πω ακριβώς όπως το εισπράττω και από τους συναδέλφους μου. Εφόσον δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές εκδηλώσεις, μιλάμε για το χρονικό διάστημα που έρχεται, πιστεύω ότι θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και για τις επιχειρήσεις των κομμωτήριων. Στηριζόμασταν στις γιορτές, το Πάσχα, στα Χριστούγεννα, που υπήρχε κόσμος ροής στις επιχειρήσεις μας, στις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, απόκριες. Υπήρχε μια επισκεψιμότητα πελατών πολύ μεγάλη στις επιχειρήσεις μας. Τώρα, όταν λείπουν αυτά, δεν υπάρχει και λόγος ο άλλος εκτός από τον Αθήνα να κάνει ένα απλό κούρεμα, στο οποίο το απλό το κούρεμα είναι μια μικρή βοήθεια. Ειδικά για τα κομμωτήρια, όχι τόσο για τα κουρία. Οι τεχνικές εργασίες είναι που αφήνουν χρήμα και τα χτενίσματα που κάναμε συνήθως Παρασκευή και Σάββατο στις εκδηλώσεις που υπήρχαν. Ελλείψη αυτών. Έλλειψη και επισκεψιμότητα κατά πελατών στις επιχειρήσεις μας. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε τους συναδέλφους σας σήμερα, ποιο θα ήταν, κυρία Σωτηρόπουλου? Πρώτον και κύριο, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη συμπεριφορά τους εδώ στο Αγρίνιο, όλους τους συναδέλφους που είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα, το ότι τηρήσαν τα μέτρα, όχι μόνο τηρήσαν τα μέτρα και με ευλάβεια κιόλας και ήταν συμμορφούμενοι με τα πρωτόκολλα. Και συμμορφούμενοι με αυτό, και το μήνυμα να είμαστε ξανά, να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε μια ευχή να ξανανταμώσουμε και να είμαστε όλοι υγιείς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Λοιπόν, να μην μας λείψει κανείς στο αμέσως επόμενο διάστημα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Καλό ξεκίνημα, καλό άνοιγμα ξανά και να έρθουν καλύτερες μέρες, γιατί δεν τους χρειάζεται μόνο εσείς, τους χρειάζεται όλη η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τηλιγάδα, που ασχοληθήκατε με τον κλάδο σας, τον κλάδο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Για τη χαρά σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.